στήκαν κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς, rebound, στα σούτ, στην άμυνα, ήταν πραγματικά καταπληκτική. Και αυτό που με ενθουσιάζει, θα έλεγα, είναι ότι μέσα μετά το παιχνίδι τους είδα συγκεντρωμένους, ξέρουν ότι πρέπει, έχουμε ακόμα ένα βήμα για να πάρουμε το κύπελλο. Ήρθαμε εδώ πιστεύοντας πραγματικά νίκη 25% σε κάθε ομάδα, είναι το μερίδιο για την επιτυχία. Αυτή τη στιγμή αυτό έγινε 50%. Έτσι πιστεύουμε μέσα στην ομάδα και πιστεύω ότι αν έχουμε απόδοση ανάλογη τη σημερινή και στο τελικό, πιστεύω ότι το κύπελλο θα είναι δικό μας. Congratulations to PAOK, to the qualification. Καλό παιχνίδι. Το κάναμε και το θέλαμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα μια μεγάλη νίκη, αλλά το ακόμα μεγαλύτερη θα είναι αν κερδίσουμε αύριο. Σας βοήθησε η έμπνευση του αντίπαλου προπονητή να παίξει ζώνη? Δεν ασχολούμαστε με το τι κάνει ο αντίπαλος προπονητής. Θέμα είναι τι δείχνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Ό,τι και να παίζει, εμείς προσπαθούμε να παίζουμε καλύτερα. Τελικά φαίνεται στον αέρα στήχηση η αποσία του Γκραντ. Ήταν εύκολο το παιχνίδι για εσάς? Ή εσείς ήταν πολύ καλοί? Δεν νομίζω, δεν σκεφτήκαμε κανείς σε καμιά περίπτωση. Ούτε παναπαυτήκαμε ότι δεν παίζει ο Γκραντ και οποιοδήποτε παίκτη. Δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και κερδίσαμε. Προετοιμάσαμε καλύτερα. Προετοιμάσαμε αντίπαλο? Όχι, δεν υπάρχουν προτιμήσεις. Είναι μια ένδειξη, νομίζω, της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή και η αποκάλυψη του ταλέντου των παικτών που διαθέτει η ομάδα μας. Κάτι το οποίο έχω τονίσει από την αρχή της περίοδου, που άρχισε πλέον να γίνεται φανερό και οι πλέον δύσπιστοι νομίζω ότι έχουν πιστεί ότι αυτή η ομάδα διαθέτει ένα σύνολο από παίχτες ταλαντούχους με κέφι για την δουλειά τους και που σιγά σιγά, ύστερα ιδιαίτερα από την αλλαγή προπονητή που έγινε, μαθητής νίκησε το δάσκαλο. Δένουν κατά τρόπο ιδανικό. Μαθητής νίκησε το δάσκαλο, αβαντάζ για το κύριο Φλεβαράκη? Όχι, δεν το βλέπω έτσι και ο κύριος Φλεβαράκης επίσης δεν το βλέπει έτσι. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε μια πολύ καλή τεχνική ηγεσία και όλα νομίζω ότι βαίνουν προς το καλό. Αύριο τι θέλετε, κίτρινο ή μπλε? Αδιάφορο για μας. Αδιάφορο. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι θέλω αύριο, μέσα σε πλαίσια αθλητικά, να μην ακουστούν γομολογίες, να χειροκροτήσουμε την ομορφιά του μπάσκετ. Πόσο σίγουρος είστε για το κύπελλο αυτό? Δεν υπάρχει θέμα σιγουριάς, όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Ελπίζω, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερος και μάλλον δικαιούται αυτό το κύπελλο. Και αν επιτρέπετε με το θέμα Ορτίθ, έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, το ξέρετε. Ο Ορτίθ έχει κληθεί να έρθει, δυστυχώς δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Είναι κάποιο πρόβλημα το οποίο αφορά αυτόν. Ο ΠΑΟΚ τον θεωρεί παίκτη του, είναι παίκτης του, τον περιμένουμε, αλλά δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Είναι θέμα οικονομικό ή σιρήνες από τους Phoenix Suns? Όχι, για όνομα του, τι οικονομικό θέμα? Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με ξεκαθαρισμένους όρους, έχει πάρει τις προκαταβολές του. Εμείς θα μπορούσαμε να θέσουμε οικονομικό θέμα, που όμως δεν θέτουμε και ούτε είναι το θέμα, είπα, που θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, που ο ΠΑΟΚ με τον Ορτίθ βεβαίως θα είχε μια ακόμη πολύ καλή μονάδα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη κανενός αυτή τη στιγμή. Μέχρι πότε θα τον περιμένετε? Deadline για σας. Για δύο χρόνια είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Εάν δεν εμφανίζεται, θα υφίσταται τις συνέπειες του συμβολαίου του. Δεν κάναμε τίποτα, μόνο το πρώτο βήμα. Σούμε το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Αύριο είναι όλο το. Υπερχίσατε σε όλους τους τομείς. Ήταν ίσως η καλύτερη απόδοση του ΠΑΟΚ? Όχι, απλώς πιστεύω ότι ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε. Το πιστεύαμε, δεν είχαμε το άγχος ότι παίζουμε στην έδρα του Άρη ή ξέρω εγώ παίζουμε στη δικιά μας την έδρα, που ήταν ουδέτερη. Και αυτή νομίζω είναι η διαφορά της ομάδας μας. Αύριο έχεις προτίμηση κίτρινο ή μπλε? Μαύρολο. Ένα γεμάτο γήπεδο δικούς μας. Πόσο το θέλετε αυτό το κύπελλο? Όσο τίποτα άλλο. Ότι είναι ένας από τους στόχους μας, θέλουμε να το κερδίσουμε. Τι να πω, είναι που κάναμε, φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, πρέπει να το σηκώσουμε κιόλας. Σωτήρη, μεγάλη εμφάνιση, περιμέναν τέτοια εμφάνιση απέναντι στον Άρη? Σίγουρα, μετά το μάτς του πρωταθλήματος θέλαμε να πάρουμε μια ρεβάνς. Ήταν πρόκληση για όλους μας να παίξουμε σε ένα Final Four. Το παιχνίδι νομίζω το
Το κρίναμε εμείς. Παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα, επιβάλαμε το ρυθμό μας και νομίζω ήρθε εύκολα η νίκη. Σας βοήθησε ο προπονητής ο αντίπαλος που έπαιξε ζώνη και βρήκατε τον δρόμο στο καλάθι από νωρίς? Δική μου επιλογή ήταν. Το τι έκανε η άλλη ομάδα δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, αυτό που είχαμε να κάνουμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και επιβάλαμε το ρυθμό. Ήταν ήδη σας είχε ποιότητα, θα έχει και αύριο. Είχε ποιότητα. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Κάναμε ένα βήμα. Τώρα αύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Ποιο προτιμάς? Δεν υπάρχει προτίμηση. Σε ένα Final Four όποιος είναι καλύτερος κερδίζει. Τώρα άμα κερδίσει ο Ηρακλής και δεν έχει σημασία για μας. Θα είναι ο αντίπαλος μας. Παίξετε με τον Παναθηναϊκό πολύ καλά και σήμερα πολύ καλά. Τέτοια απόδοση θέλετε να την σταθεροποιήσετε? Σίγουρα αυτό έχουμε δείξει, ότι όταν παίζουμε καλά και όταν επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το πρόβλημα στην ομάδα μου ήταν η μεταπτώση. Δηλαδή κερδίσαμε τον Ολυμπιακό και την Κίντερ και χάναμε από το Περιστέρι. Αυτό προσπαθούμε κάθε φορά στην προπόνηση να κάνουμε, να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας.